Εθνικό σχέδιο με χρονικό ορίζοντα 6 μήνες και με τη συνένεση όλων των πολιτικών δυνάμεων, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Για το λόγο αυτό, ο κύριος Τσίπρας έθεσε ως προτεραιότητα τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με στόχο την εκπόνηση του κοινού σχεδίου σωτηρίας, ζητώντας παράλληλα να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής των Επιστημόνων. Ο κύριος Μητσοτάκης βάζει λουκέτο στη χώρα γιατί άφησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα όρια του. Βάζει λουκέτο για δεύτερη φορά επειδή αδράνησε, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ως προϋποθέσεις για τη συνένεσή του το πάγωμα νομοσχεδίων όπως ο νέος πτωχευτικός νόμος, αλλά και η μη ψήφιση νέων αντιλαϊκών νομοσχεδίων. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η δραματική αυτή κατάσταση δεν ήταν αναπόφευκτη. Η ασφυξία του συστήματος υγείας, η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εγκληματική αδράνεια, στον εγκληματικό εφησυχασμό του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση, σημειώνοντας ότι το δεύτερο lockdown φέρει την υπογραφή του και αποτελεί απόδειξη και ομολογία της αποτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Σήμερα λοιπόν, μετά και την άρνησή του να προσέλθει να απαντήσει στη Βουλή σε ερώτησή μου, κάλεσα αυτή τη συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσω την πραγματικότητα ως έχει. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης βάζει λουκέτο στη χώρα γιατί άφησε το ΕΣΥ να είναι στα όρια του και γιατί πλέον οι μονάδες εντατικής θεραπείας δεν επαρκούν. Βάζει λουκέτο για δεύτερη φορά επειδή αδράνησε. Και αδράνησε παρά το ότι τα στοιχεία ήταν εξόχως ανισχυτικά εδώ και αρκετό καιρό. Η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια στην αντιμετώπιση της πανδημίας όπως διαρκώς η κυβέρνηση καυχαίται. Η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες τα πάει, θα έλεγα, εξαιρετικά άσχημα. Και ο κ. Μητσοτάκης αυτό και η κυβέρνηση επιμελώς το κρύβουν. Είτε λέει ψέματα, είτε λέει τις μισές αλήθειες, συγκρίνοντας απόλυτα νούμερα σε χώρες με πολλαπλάσιο από το δικό μας πληθυσμό. Η αλήθεια όμως είναι σκληρή, και έχουμε χρέος να τη δούμε κατάματα. Ας δούμε λοιπόν τα νούμερα. Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, οι θάνατοι ανά 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν βεβαίως αυξηθεί παντού. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, που ήταν το επίκεντρο της πανδημίας στην πρώτη φάση, αυξήθηκαν 15%. Στην Ισπανία 23%. Στη Γαλλία 28%. Στην Ελλάδα όμως είχαμε μια αύξηση από τον Ιούνιο έως σήμερα 263%. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα κρούσματα για το αντίστοιχο διάστημα, παρόλο που τα κρούσματα έχουν να κάνουν και με τα διενεργούμενα τεστ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC, και εκεί είμαστε πολύ χαμηλά. Σε χειρότερη θέση σχεδόν από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστω και με αυτά όμως τα μη επαρκή τεστ, έστω δηλαδή και με μια διαρκή υποεκτίμηση των κρουσμάτων, παρατηρούμε μια τρομακτική επιδείνωση και στα κρούσματα από τον Ιούνιο και μετά. Βλέπουμε λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι η Ιταλία πράγματι έχει και αυτή μια αύξηση, τριπλάσια κρούσματα το τελευταίο διάστημα, η Ισπανία πενταπλάσια, η Γαλλία δεκαπλάσια, η Ελλάδα όμως έχει 13 φορές περισσότερα κρούσματα από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση που βγήκε εκτός ελέγχου. Αλλά δεν βγήκε χθες εκτός ελέγχου. Εδώ και αρκετές μέρες. Πάμε τώρα σε μια πολύ ουσιαστική σύγκριση. Η σύγκριση με τις άλλες χώρες στο τι έχουν κάνει για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας
μετά την έναρξη της πανδημίας. Η σύγκριση είναι αποκαρδιωτική. Πρώτα απ' όλα στους πόρους για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η Ελλάδα έδωσε μόλις 233 εκατομμύρια. Τη στιγμή που η Ισπανία έδωσε 5,3 δις και η Ιταλία 3,3 δις. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, στην Ισπανία οι μονάδες εντατικής θεραπείας αυξήθηκαν μέσω της χρησιμοποίησης άλλων μονάδων ή δημιουργήθηκαν νέες μέσω αναπροσαρμογής κλινών νοσηλείας και φυσικά επιτάχθηκαν όλες οι ιδιωτικές ΜΕΘ. Στη Γαλλία οι ΜΕΘ από την πανδημία και μετά αυξήθηκαν από 5.000 σε 8.000. Στην Ιταλία, στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, που χτυπήθηκε όσο καμία άλλη στην Ευρώπη, είχε 724 ΜΕΘ στις αρχές Μαρτίου και σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 86%. Ενώ η κυβέρνηση εκεί επίταξε όλες τις ιδιωτικές ΜΕΘ ανά τη χώρα, αλλά και όλο το ανθρώπινο δυναμικό τους. Αυτά τα λέω για να έχουμε μια εικόνα σύγκρισης με άλλες χώρες. Μια σύγκριση που διαψεύει απολύτως το αφήγημα ότι η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται συγκριτικά καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην υγειονομική κρίση ή ότι είναι και πρωταθλήτρια, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης. Θέλω όμως να σας παρουσιάσω ίσως το πιο εξοργιστικό στοιχείο. Τη σύγκριση του αριθμού των εργαζομένων στο ΕΣΥ, μόνιμων και συμβασιούχων, το Σεπτέμβριο του 19, δηλαδή αυτό που αφήσαμε εμείς φεύγοντας από την κυβέρνηση, σε σύγκριση με την εικόνα το Σεπτέμβρη του 20, δηλαδή 7 ολόκληρους μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας. Η εικόνα που μας δίνει το Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, από την απογραφή δηλαδή, είναι μία εικόνα εξοργιστική. Διότι τώρα με την πανδημία έχουμε λιγότερους εργαζόμενους, μόνιμους και συμβασιούχους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από ό,τι είχαμε πριν. Αναφορικά με τα σχολεία, ο κύριος Τσίπρας υπενθύμησε πως την ώρα που ακούγονταν αδιανόητες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το συνωστισμό 25, 26, 27 μαθητών σε μία τάξη, ο ΣΥΡΙΖΑ φώναζε «Αυξήστε τις δαπάνες, προχωρήστε στις απαραίτητες προσλήψεις, βρείτε αίθουσες, επιρρύπτοντας ακόμη μια φορά ευθύνες στην κυβέρνηση για εφησυχασμό». Το άλλο ζήτημα, και θέλω να κλείσω με αυτό πριν αναφερθώ στην οικονομία, είναι αυτό το σχολείο. Και εκεί απόλυτος εφησυχασμός και αδράνεια. Αδιανόητες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον συνωστισμό 25, 26, 27 μαθητών σε μία τάξη. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου εν μέσω της πανδημίας αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Εμείς φωνάζαμε, προτείναμε, αυξήστε τις δαπάνες, προχωρήστε στις απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών, βρείτε αίθουσες. Προτείναμε ακόμα και την αλλαγή του ωραρίου, ώστε σε βάρδιες πρωί-απόγευμα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε τμήματα με λιγότερους μαθητές. Δεν άκουσαν ούτε εμάς, ούτε τους δασκάλους, ούτε τους καθηγητές, δεν άκουσαν κανέναν. Παρά μόνο επαναλάμβαναν διαρκώς τη θεωρία ότι οι μαθητές δεν κολλάνε. Το αποτέλεσμα, την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν πάνω από 7.000 κρούσματα σε μαθητές. Αναλογικά, δηλαδή, πρέπει να είναι ακριβώς απόλυτη αναλογία σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Και σήμερα υπάρχουν πάνω από 500 κλειστά τμήματα, πριν το lockdown δηλαδή, κλειστά τμήματα σχολείων λόγω κορονοϊού. Έρχομαι τώρα στην οικονομία. Η πραγματική εικόνα και σε αυτό το τομέα είναι πολύ διαφορετική με αυτή που θέλει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης. Ο μέσος όρος της ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν
στο 7,4% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 9% για την Ελλάδα. Και αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νέο lockdown που θα ξεκινήσει από αύριο. Με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη χειρότερη θέση σε σύνολο 27 χωρών. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας εισήλθε στην πανδημική κρίση αργότερα από τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. Και για να δούμε τη σύγκριση, ας δούμε πώς αντιμετωπίζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες την κρίση. Καμία εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών εδώ, ενώ Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα. Καμία εισοδηματική ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων εδώ, ενώ Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Τσεχία ενισχύουν με κρατική επιχορήγηση το εισόδημα των επαγγελματιών. Επιστρεπτέα ενίσχυση που διωγγώνει το χρέος των επιχειρήσεων εδώ, αντί της απευθείας επιχορήγησης σε ευρωπαϊκές χώρες, της μη επιστρεπτέας δηλαδή, όπως στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, στην Τσεχία. Επιδότηση της ανεργίας με ένα οριζόντιο επίδομα εδώ, αντί για επιδότηση της εργασίας και αναπλήρωση μισθών, όπως κάνουν πολλές άλλες χώρες με πολύ μικρότερο πρόβλημα ανεργίας από εμάς. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αυτή που σας παρουσίασα είναι δυστυχώς η οδυνηρή πραγματικότητα. Η έξαρση της πανδημίας που μπορούσε να είχε αποφευχθεί σήμερα δυστυχώς απειλεί όσο ποτέ στη χώρα μας ανθρώπινες ζωές. Την ίδια στιγμή η οικονομία βουλιάζει. Ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός που βάζει λουκέτο στην Ελλάδα για δεύτερη φορά για να περιορίσει τη ζημιά που προκάλεσε ο ίδιος και η κυβέρνησή του, συνεχίζει να παριστάνει το σωτήρα. Εγώ σήμερα θέλω πρώτα και πάνω απ' όλα να καταθέσω την αγωνία μου για τις εξελίξεις. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί, αν τον υπερβαίνει η πραγματικότητα να το δηλώσει ανοιχτά, να συγκαλέσει το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ζητήσει τη βοήθεια όλων μας. Όχι όμως να συνεχίζει την προπαγάνδα, ενώ είναι αυτός που μας έριξε στο χείλος του γκρεμού. Όχι να παριστάνει το σωτήρα και να κουνά και το δάχτυλο από πάνω, να παρουσιάζεται ως σωτήρας, συνεχίζοντας όμως να πορεύεται σαν οδοστρωτήρας, με ψήφιση νόμων κοινωνικής αναλγησίας μέσα στην πανδημία, όπως για παράδειγμα ο πτωχευτικός και με άλλους που φιλοδοξεί να φέρει για την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτό που απαιτείται έστω και τώρα, έστω και στο και πέντε, είναι ένα συνεχτικό σχέδιο σωτηρίας. Με χιλιάδες προσλήψεις στην υγεία τώρα, με επέκταση των συμβάσεων επικουρικού προσωπικού, με αναμόρφωση του μισθολογίου για τους εργαζόμενους νοσηλευτές και γιατρούς, με επίταξη ιδιωτικών μονάδων, με δωρεάν τεστ για το σύνολο του πληθυσμού, αλλά και στην οικονομία, με άμεση ενίσχυση όλων των οικοκυριών που πλήττονται. Έχουμε προτείνει το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, πρέπει να εφαρμοστεί, με 400 ευρώ για τον πρώτο ενήλικα, 200 για το δεύτερο και 100 για το κάθε παιδί, με την μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δηλαδή την απευθείας επιχορήγηση των επιχειρήσεων για να αντέξουν, με την επιδότηση της εργασίας και όχι της αναστολής της. Και φυσικά με άμεση απαγόρευση των εξώσεων και των ρευστοποιήσεων, να μην τεθεί σε εφαρμογή ο πτωχευτικός νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να καλέσω τον Πρωθυπουργό έστω και τώρα να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και να πάρει άμεσα αυτά τα απαραίτητα μέτρα. Καλούμε επίσης και τον κάθε πολίτη να δείξει ψυχραιμία και δύναμη στις δύσκολες μέρες που έρχονται.
να τηρεί όλες εκείνες τις οδηγίες με τις οποίες είμαστε πλέον όλοι εξοικειωμένοι και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε. Αυτό που προέχει είναι η προστασία της ζωής, των ανθρώπων μας, των οικογενειών μας.